Δόξα σοι ο Θεός, αδερφοί μου, που με την αγάπη του την πολύ μας αξίωσε και φτάσαμε ένα νέο έτος εις την ζωή μας και πρόσθεσης εις την ηλικία μας. Να έχουμε δε υπόψη ότι ακόμη ένα βήμα προχωρήσαμε προς το τέρμα το οποίο τους μεν απίστους αποχωρίζει από τον Θεό, τους δε πιστούς τους ενώνει με τον Θεό. Δηλαδή, όσοι μεν δεν πιστεύουν στον Θεό, πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία θα απολαύσουν αυτά τα οποία ζητούν. Και όσοι πιστεύουν στον Θεό, πλησιάζει η στιγμή που θα απολαύσουν εκείνα τα οποία ποθούν. Εάν αγαπάς τον Θεό, θα ενωθείς με τον Θεό, αδερφέ μου. Εάν δεν αγαπάς με τον Θεό, θα αποχωριστείς από τον Θεό. Ο λόγος τον οποίον είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί» είναι ο κυριότερος λόγος τον οποίον εξεφώνησε επάνω στη γη ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικότερο ζήτημα από αυτό το οποίο ο Θεός έθεσε στη ζωή του καθενός ανθρώπου. «Όστις θέλει», λέγει, δεν αναγκάζει κανένα. Από τη στιγμή που σταυρώθη ο Χριστός μας και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό και θυσιάστη για να σώσει τον άνθρωπο, από τη στιγμή εκείνη ο κάθε ένας άνθρωπος πάνω στην γη είναι αναπολόγητος. Δεν μπορεί να έχει καμία δικαιολογία όταν θα μας κρίνει ο Θεός και θα μας καλέσει να ανταποδώσει του καθενός κατά τα έργα του. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ας τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, τούτος ο χρόνος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας να είναι ένας χρόνος πνευματικός, άγιος, αφιερωμένος εις τον Θεό. Να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας, να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο υστερεί στη ζωή μας, να το επισημάνουμε και να εξαφανίσουμε τα ελαττώματα τα οποία ακριβώς γίνονται εμπόδιο για να ενωθούμε με τον Θεό και γίνονται η αιτία για να πικραίνουμε τον Θεό μας. Ο Θεός μας είναι πάνω στο σταυρό και υποφέρει δι' εμάς, χύνει το αίμα Του, έχει πόνους αφορήτους και αυτούς τους πόνους ζητεί ο Θεός να τους απομακρύνει, διότι οι πόνοι προέρχονται από εμάς τους ιδίους, εμείς προξενούμε τους πόνους εις το σώμα του Χριστού μας. Όταν ήταν μέσα στον κήπο της Γεστημανή ο Κύριος μας, εκεί είπεν εκείνο τον λόγον: «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Δεν ήταν για τίποτε άλλο, ημί μόνο για εκείνους οι οποίοι δεν θα εκτιμούσαν την θυσία του, την ταπείνωσή του, τους πόνους του, τα βάσανα του, τα οποία υπέφεραν και τα μαρτύρια, τα άδικα. «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου», διότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα με αρνηθούν, λέγει, «και εγώ θα υποφέρω τόσα βάσανα και τόσα μαρτύρια για να σώσω τον άνθρωπο και αυτοί», λέγει, «θα με αρνηθούν». Δι' αυτόν τον λόγο «περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου» και «ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο», είπεν εις τον Πατέρα Θεόν. «Πλην όμως, ουχ ως εγώ θέλω, αλλώς σύ θέλεις», είπεν εις τον Πατέρα. Ναι, αδερφοί μου, και έτσι υπέστη τα βάσανα του ο Θεός μας, υπέστη τα μαρτυριά του για να μας σώσει. Αλλά αυτή η κοινωνία, η οποία ακριβώς απαρτίζει το σύνολο όλης της ανθρωπότητος, όπου και αν βρίσκεται ένα κομμάτι γης και όπου και αν κατοικεί άνθρωπος, αυτή η κοινωνία η οποία απαρτίζεται από τους ανθρώπους τους οποίους έπλασε ο Θεός, δεν έχει ολίγα ελαττώματα, αλλά πολλά. Και
τα πολλά αυτά ελαττώματα είναι εκείνα τα οποία άλλοτε μεν επισύρουν την οργή του Θεού και ο Θεός τιμωρεί των ανθρώπων. Άλλοτε ο Θεός ανέχεται δια τη μετάνοια την δική μας. Και όταν ο Θεός απεφάσισε πλέον και έφτασε το ποτήρι και ξεχύλισε και είπε ότι τούτο τον άνθρωπο τον οποίον επίησα θα τον εξαφανίσω δια το είναι αυτόν σάρκα, και έστειλε τον κατακλυσμό και εξαφάνισε τον άνθρωπο και γεννήθη νέος κόσμος. Αυτός ο νέος κόσμος το είπε ο Θεός μας ότι πάλι θα φτάσει στο ίδιο κατάντημα. Και αν τότε λέγει κατέστρεψα τον άνθρωπο δια το είναι αυτόν σάρκα, τώρα λέγει δεν θα κάνω πλέον το ίδιο, αλλά θα έρθω πλέον να κρίνω τον κόσμο και να τελειώσει αυτός ο κόσμος, να μην υπάρχει πλέον. Και όταν θα ξανάρθω, λέγει, θα είναι οι ίδιες ημέρες εκείνες, κατά τα οποίες ημέρας εγώ έστειλα τον κατακλυσμό. Και τότε οι άνθρωποι, λέγει, ήσαν σάρκα. Σάρκα ο άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει ψυχή. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα δώσει λόγον δια τα έργα του. Και μέσα σε όλη αυτήν την κοινωνία, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των μεγάλων, υπάρχουν όμως παραδείγματα τα οποία πρέπει εμείς ως πιστοί στον Θεό να τα βλέπουμε τα παραδείγματα αυτά, να παίρνουμε δύναμη και να προσπαθούμε να ομοιωθούμε με αυτά τα παραδείγματα. Και θα μεταφερθούμε, αδερφοί μου, από την πόλη και θα φτάσουμε σε ένα χωριό. Σε αυτό το χωριό θα κατασκηνώσουμε, θα δούμε εκεί τη ζωή την οποία γίνεται σήμερα. Μέσα σε αυτό το χωριό θα δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι πιστοί στον Θεό και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Άνθρωποι ληστές, άνθρωποι άπιστοι, οι οποίοι πάντοτε έχουν έναν φαινόμενο, ένα διακριτικό σημείο, ότι πάντοτε εμπέζουν τους πιστούς. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ο πιστός ο άνθρωπος και θέλει να ομολογήσει την πίστη του, εκεί αμέσως αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να εμπέζουν, να ειρωνεύονται, να χαζογελούν και να δεικνύουν με το χέρι τους τον άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός στον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν στις πόλεις, αλλά θα τα αφήσουμε στις πόλεις και θα πάμε εις την Ήπεθρο. Εις την Ήπεθρο θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ένα χωριό. Το χωριό αυτό, επειδή δεν είναι μόνο του, έχουν και άλλα χωριά την ίδια ονομασία. Επί παραδείγματι αναφέρω ένα όνομα, Αγγελοχώρη. Υπάρχει ένα άλλο όνομα από το οποίο ονομάζεται Άνεμοχώρη. Υπάρχει ένα άλλο όνομα το οποίο ονομάζεται Πάλιοχώρη. Υπάρχει ένα άλλο όνομα το οποίο ονομάζεται Κούτσοχώρη. Και διάφορα ονόματα. Εμείς θα πάρουμε από όλα αυτά τα ονόματα ένα χωριό το οποίο φέρει το όνομα Κούτσοχώρη. Και θα δούμε μέσα σε αυτό το χωριό τι συμβαίνει, τι γίνεται. Εκεί θα δούμε, αδερφοί μου, την εικόνα την οποία σας ανέφερα προηγουμένως, και μέσα σε αυτήν την κοινωνία θα αντιληφθούμε το τι υπάρχει σήμερα ενώπιόν μας και να προσπαθήσουμε όσο μας είναι δυνατόν να πάρουμε τα καλά διδάγματα και να αφήσουμε τα κακά. Προχιλίων περίπου ετών, μέσα σε αυτό το Κούτσοχώρη
Και κουτσοχώρια, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά σαν αυτό. Δεν παράγουν τα σημερινά αυτά χωριά ότι παρήγαινε εκείνο το χωριό τότε. Σε εκείνο το κουτσοχώρι, μέσα στο περιβάλλον που είχε μέσα στον κόσμο που το κατοικούσε, υπήρχε ένα όνομα. Το όνομα αυτό ονομάζεται Στρατής. Για να δούμε το όνομα τούτο τι είναι. Πότε εορτάζει. Είναι το όνομα Ευστράτιος. Και από το Ευστράτιος ονόμασαν αυτόν τον άνθρωπο Στρατή, του έδωκαν το όνομά του και υπήρχε μέσα σε αυτό το χωριό. Εδώ δεν πρόκειται περί ονόματος το οποίο ακριβώς είναι κουτσουρεμένο ή υποκοριστικό. Υποκοριστικό όνομα είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα Ζωζό, Βιβί, Φούλα και πολλά άλλα ονόματα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς σε αυτό το σημείο. Ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να έχετε υπόψη σας ότι ο Σάκης, το παιδί το οποίο βαπτίσαμε μέσα στην Κολυμβήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν του δίδουμε το όνομα εκείνο το οποίο επήρε την ώρα της βαπτίσεώς του, να έχετε υπόψη πάντοτε ότι μόνον ο διάβολος χαίρεται. Οι δε άγγελοι του ουρανού λυπούνται. Γι' αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ ποτέ στη ζωή σας να μην έχετε μια τέτοια τάση, διότι τούτο είναι πολύ μεγάλο κακό. Στο θρόνο του Θεού όταν θα πάμε δεν θα μας φωνάξει αυτά τα ονόματα τα οποία σήμερα ακούμε σωριδών από τις τηλεοράσεις και ψάχνουμε να εύρουμε τι είναι αυτό το όνομα. Επί παραδείγματι Άκης, πες μου τι σημαίνει, πες μου πού πάει αυτό το όνομα. Τι μπορεί να μαντέψεις τώρα από αυτό το όνομα, τι να βρεις. Κι όμως αυτά τα ονόματα είναι καθημερινά. Δεν μπορεί να βρεις τέλος. Να βρεις τι ευαπτίστην επιτέλους αυτός ο άνθρωπος μέσα στην Κολυμπήθρα, μέσα στο χάριν της αναγεννήσεως την οποία έλαβε από το αγιασμένο νερό εκείνο της βαπτίσεως, που ευαπτίστη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μήπως όταν θα πάμε να μας κρίνει ο Θεός θα πει να έρθεις Άκη εσύ. Τέτοιο όνομα δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξετε αυτά τα κουτσουρεμένα ονόματα, διότι αυτά είναι κακό μεγάλο και αμαρτία μεγάλη. Θα πεις το όνομα το οποίο να βαπτίσει μέσα στην Κολυμβήθρα του παιδιού σου και όχι άλλο όνομα μισό ή μεταμορφωμένο, διότι είναι του διαβόλου. Ο Στρατής λοιπόν αυτός εορτάζει την ημέρα των Αγίων Ταξιαρχών. Είναι από το όνομα αυτό το οποίο ακριβώς οι αρχάγγελοι του ουρανού έχουν τον στρατών των επουράνιων. Και εκεί ακριβώς εδώθη το όνομα αυτό εις τον άνθρωπο τον οποίον θα ειδούμε τον βίον του. Ο Στρατής είχε μία σύζυγο η οποία έφερε το όνομα Παγώνα. Ο Στρατής λοιπόν και η Παγώνα είναι τα δύο αυτά ονόματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια και είχαν τρία παιδιά τα οποία ονόμαζαν το έναν Σταμάτιον, το άλλο Αθανάσιον και το άλλο Τριανταφυλιά. Μέσα σε αυτό το χωριό ευρισκόμενος αυτός ο Στρατής με την οικογένειά του είχε το επάγγελμα
όπως έχουν όλοι οι χωρικοί, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνον γεωργός. Άλλοι είναι βοσκοί, άλλοι είναι γεωργοί. Αυτός ήταν ο γεωργός. Καλλιεργούσε την γη, αγωνιζόταν. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, να σηκωθείτε να πάτε προς πίσω. Πηγαίνετε πίσω για να μην γίνετε εκεί διάσπαση της... Ναι, καθίστε πίσω εκεί. Ναι, καθίστε πίσω γι' μου, καθίστε εκεί. Καθίστε πίσω, πίσω. Να μην γινόμεθα ποτέ αιτία να διακόπτουμε την προσοχή εκείνου ο οποίος συγκεντρώνεται για να ακούσει το Θείο Κήρυγμα. Είχε ένα αμπέλι, φτωχός ο άνθρωπος, είχε ένα χωράφι, 100 περίπου ελαιόδεντρα. Παριστάνομαι τώρα την εικόνα αυτού του πτωχού ανθρώπου, τα οποία καλλιέργη και εζούσε από το εισόδημα αυτό το οποίο του έδιδε το χωράφι του, η περιουσία του. Εζούσε μεν πτωχικά, αλλά πολύ ευχαριστημένος, διότι δεν ζητούσε επάνω στου τον κόσμο τίποτε το οποίο να τον απομακρύνει από τον Θεό. Και εκείνο το οποίο απομακρύνει από τον Θεό, το πρώτο είναι ο πλούτος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Πλούσιος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς δυσκόλως εισέρχεται, λέγει, στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο πλούσιος ο άνθρωπος ξεχνά πλέον τον Θεό και κοιτάζει εις την τσέπη του, κοιτάζει τα χρήματα του και λέγει «Θεός για μένα δεν είναι τίποτε άλλο ημί μόνον η τσέπη μου». Τις εστίν ο πλούσιος, μας αναστατώνει ο διάβολος, διότι σου λέει τώρα πού πάει, τι μας φέρνει να μας ανακατώσει τώρα. Γιατί θα δούμε τώρα τι κάνει αυτός ο διάβολος. Τι σε στην ο πλούσιος, λέγει η Αγία Γραφή, ο εντολίγο αναπαυόμενος, συνεχίζει η Αγία Γραφή και λέει, εκείνος ο οποίος δοξάζει τον Θεό, λέγει, με τα λίγα. Αυτός είναι ο πλούσιος. Αυτός είναι ο οποίος δοξάζει τον Θεό, τον ευχαριστεί, διότι εκείνα τα λίγα τα οποία έχει είναι εκείνα τα οποία του δίδουν όλη τη χαρά μέσα του, διότι δοξάζει τον Θεό που δεν του στερεί την καθημερινή τροφή, το σκέπασμα που σκεπάζεται, το σπίτι που μένει και την υγεία. Αυτός είναι ο πλούσιος. Δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει τα πολλά χρήματα, διότι αυτός ξεχνά ευκόλως τον Θεό και δι' αυτό ο Θεός μας ετώνησε και είπε ότι δυσκόλως εισέρχεται ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο στρατής ήταν ο άνθρωπος τίμιος, εργατικός και προπάντων όλων, πάνω απ' όλα, ήταν ευσεβής και θεοφοβούμενος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος εφοβείται τον Θεό. Ήταν άνθρωπος ο οποίος τίποτε δεν έκανε χωρίς τον Θεό. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας. Αγαπάς τον Θεό. Το κάθε τι το οποίο θα κάνεις πρέπει να λες ότι ο Θεός μου το δίδει, ο Θεός με ευλογεί, αν ο Θεός θέλει, και συνεχίζεις την ζωή σου. Την ευσέβεια εθεώρει ως την βασίλισσα των αρετών. Τίποτε άλλο πάνω από την ευσέβεια στον Θεό, την πίστη στον Θεό, δεν είχε τίποτε άλλο
και δι' αυτό το μέγες των δώρων της Θείας Χάριτος ή το αυτό το οποίο είχε ο στρατής εις τη ζωή. Ο Χριστός ή το πάντοτε μέσα στην καρδία του. Τα χείλη του τα κατεύθυνε το Άγιον Πνεύμα. Την γλώσσα του την ευλογούσε ο Θεός και δεν έβγαζε τίποτε από το στόμα του ποτέ το οποίο να ήταν ανάλατο. Και εφήρμοζε το λόγο του Θεού, ο οποίος έλεγε, προσέχετε, λέγει, έστω ο λόγος ημών άλατι ηρτημένος, να είναι αλατισμένα τα λόγια τα οποία θα λέτε, λέγει, και όχι ανάλατα. Ανάλατη η τροφή δεν έχει ουσία. Εάν μάθεις, εάν συνηθίσεις να τρως ανάλατο φαγητό, αυτό θα είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζεις, διότι κάνεις μια ανάσκηση δια την υγεία σου. Διότι, ξέρετε, εάν πετάξεις μια ρέγγα στην γάτα, δεν θα αγγίσει να τη φάει. Κι όμως ο άνθρωπος την τρώει ευχαρίστως, δια να έρθει η ώρα κατά την οποία θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Και αν δεν φας και τρία κρεμμύδια από πάνω από την, μαζί με την ρέγγα, δεν έχει παρά να πάθεις κάτι την ημέρα εκείνη που θα φας εκείνο το αρμύρο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν τον νοιάζει τίποτε, ημιμόνον πως θα βάλει μέσα στο στόμαχό του κάτι το οποίο θα του δώσει εκείνη τη στιγμή απόλαυση, ασχέτως αν μετά θα του φέρει τον θάνατο. Η γλώσσα του στρατή δεν ήταν αμολισμένη, δεν την αμολούσε και να βγάζει από μέσα ότι ενόμιζε ότι έπρεπε να πει στον κόσμο. Εμετρούσε τα λόγια του. Ο στρατής ήξευρε να ομιλεί λόγια τα οποία να οικοδομούσαν τον συνάνθρωπο. Και δια της γλώσσης του ο στρατής εγένετο αιτία να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού. Άραγες αδερφέ μου, τούτο το κάνεις, είναι ένα σημείο της ζωής σου, ούτως ώστε με τα λόγια σου εκείνος που σε ακούει να δοξάζει το Θεό. Ή μήπως νομίζεις πως δεν σε ακούει ο Θεός? Ό,τι και αν πούμε, αδερφοί μου, θα δώσουμε λόγο για αυτό που θα πούμε. Το είπε ο ίδιος ο Θεός, ότι αν ύπωσιν οι άνθρωποι θέλουν σου δώσει λόγον ενώπιόν μου εν ώρα κρίσεως, είπε ο Θεός. Μην νομίσουμε ότι θα πούμε κάτι το οποίο δεν με άκουσε πολλής κόσμος και αυτό δεν το άκουσε ο Θεός και δεν θα με κρίνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμός να είμαι προσεκτικοί υπέρ το δέον όταν βγάζουμε από το στόμα μας να πούμε μια λέξη. Και τούτο το σημείο είναι πολύ βαρύ δι' εκείνους οι οποίοι βλασφημούν τον Θεό, βλασφημούν την Παναγία μας, βλασφημούν τα ιερά και τα όσια, βλασφημούν εκείνα τα οποία ακριβώς πιστεύουν οι άνθρωποι. Και στούτο το σημείο, αδερφοί μου, ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να δούμε τι έκανε αυτή η ψυχή την οποία έχουμε μπροστά μας και παρακολουθούμε τη ζωή του. Ο Θεός ήταν τόσο ευχαριστημένος από αυτόν. Καθόλη την ημέρα έμενε εις το σπίτι του. Δεν γύριζε, δεν εφεύγαινε από το σπίτι του. Δεν έβγαινε έξω να πηγαίνει στα καφενεία για να κάθεται και εκεί να λέγει όλες τις βομολογίες και όλα τα άχρηστα τα οποία είναι εις βάρος της ψυχής. Έμενε στο σπίτι του. Και τι έκανε στο σπίτι του? Ανεγίνωσκε το Ευαγγέλιον. Ακούς, αδερφέ μου, το σημείο της ζωής σου πρέπει να είναι ένα και μοναδικό.
να αναγεινώσκει στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ο νόμος του θα είναι μελέτη, λέγει, ημέραστε και νυχτός. Μέρα και νύχτα, λέγει, δεν θα κάνεις τίποτε άλλο παρά μόνον να αναγεινώσκεις τον νόμο μου, να βλέπεις τα δικά μου θελήματα, τας δικάς μου εντολάς. Εάν δεν αναγίνωσκεν το Ευαγγέλιο ο στρατής, αναγίνωσκεν βίους Αγίων και άλλα ηθικοθρησκευτικά αναγνώσματα. Δεν κρατούσε τα περιοδικά να τα μετροφυλά, να γυρίζει τα φύλλα και να βλέπει μέσα όλον την κόπρον, όλην την κόπρον του Αυγίου και να μεταβαίνει από εκεί στην αμαρτία, διότι εκ της οράσεως ο διάβολος εισέρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Δι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εκ του οράν τίχτεται το εράν. Από την ώρα συνέρχεται ο έρωτας, η βρωμιά, η ακαθαρσία. Γι' αυτό θα προσέχουμε πολύ τους οφθαλμούς μας στη ζωή μας. Τα μάτια μας να τα περιορίζουμε, διότι είναι όπως το γεράκι το οποίο ορμάδια να αρπάξει το θύμα του. Και να προσέχουμε τα μάτια μας, διότι αμέσως ο προφήτης λέγει τούτα τα λόγια: «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα». Φύλαξε, Κύριε μου, τους οφθαλμούς μου να μην βλέπω την ματαιότητα, δηλαδή την αμαρτία. Να είσαι προσεκτικός, αδερφέ μου, στα μάτια σου. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και η τηλεόραση. Αυτό το κουτί θα το χρησιμοποιήσεις μόνο για να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Αυτά στα ειδήσεις βέβαια τα έχουν μολύνει κατά πολύ αυτοί οι οποίοι τα παρουσιάζουν, και ως εκ τούτου και εκείνο ακόμη το πιο αναγκαίο για τη ζωή του ανθρώπου, ότι αναγνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, και αυτό το έχουν μολύνει. Οπωσδήποτε όμως εμείς πρέπει να προσέχουμε, και ετώνησα και τονίζω, τους οφθαλμούς μας. Πρόσεχε τα μάτια σου, αδερφέ μου. Η διασκέδαση αυτού του ήρωος τον οποίο αναφέρομαι, αυτού του ατόμου, αυτού του ανθρώπου, του Θεού, η διασκέδαση του δεν την αντίλασε με καμία άλλη του κόσμου. Αυτά τα οποία σας είπα ήταν η χαρά του, ήταν η ευλογία μέσα του. Ό,τι και αν του έδιδες τίποτε άλλο δεν έβλεπε, ημιμόνον πως θα χαρεί με αυτά τα οποία εγέμιζε ο Θεός στην ψυχή του. Οι συγχωριανοί του τι έκαναν? Μετέβαιναν από τις εκκλησίες εις το Ινοπαντοπολίον του χωρίου. Εκεί διήρχοντο την ημέρα μεθύοντες και ασχημονούντες. Δεν τους ενδιέφερε τίποτε άλλο. Επήγαιναν τάχατες στην εκκλησία. Μόλις έβγαιναν από την εκκλησία εισήρχοντο μέσα στο καπηλείο, αυτό το οποίο εμέθυε τον άνθρωπο και τον οδηγούσε στην κόλαση. Τέτοια καπηλιά υπάρχουν στα χωριά, και όσοι είστε από χωριά θα δείτε ότι εκείνο το καφενείο το μεταβάλλουν και το μετατρέπουν εις οικία του διαβόλου. Εκεί κάθονται, ας πιούμε, λέγει, ένα ουζάκι, και το ουζάκι εκείνο φέρνει δεύτερο, και το δεύτερο φέρνει τρίτο, και το τρίτο τέταρτο, και μετά μεθυσμένοι στους δρόμους, ασχημονούντες, υβρίζοντες, βλασφημούντες, πηγαίνουν στο σπίτι τους με τους εμετούς και με άλλες άπρεπες πράξεις. Ο στρατής ήταν σχεδόν ο μόνος εγγράμματος του χωρίου. Δεν ήξερε κανείς άλλος γράμματα, ελάχιστοι, και ο μόνος ο οποίος ήξερε γράμματα ήταν εκείνος. Είχε μάθει από μικρός ολίγα γράμματα από ένα μοναχό. Τώρα θα έρθουμε να δούμε αυτήν την γλώσσα την οποία έχουμε, το καμάρι της ανθρωπότητος, της οικουμένης ολοκλήρου.
Αυτή τη γλώσσα, αδερφοί μου, την οποία έχουμε σήμερα εμείς, την ελληνική γλώσσα, είναι η μόνη γλώσσα στην οποία γράφει το Ευαγγέλιο του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν στην εβραϊκή γραμμένο, αλλά μετεφράστη από τους Εβδομήκοντα και μετεφράστη στην ελληνική γλώσσα. Η Αγία Γραφή την οποία έχουμε εγγράφει εξ αρχής στην ελληνική γλώσσα, ημιμόνον το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Μαθαίου, του Ευαγγελιστού Μαθαίου, το οποίο από τους πρώτους χρόνους μετεφράστη και αυτό στην ελληνική γλώσσα. Αυτή την γλώσσα την έχει επισημάνει ο Αντίχριστος, ο οποίος ζητεί να την εξαφανίσει για να μην αναγινώσει ο πιστός κόσμος την Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός του Αντιχρίστου. Και τούτο είναι ακριβώς το σημείο το οποίο πολεμούμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Ολετήρες του έθνους ενεφανίστησαν και εξαφάνισαν την ελληνική γλώσσα και άφησαν τα παιδιά μας αγράμματα. Και τι θα γίνει τούτο το έθνος? Εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος δεν θα γνωρίζει τίποτε από τα βιβλία της Εκκλησίας και ο διάβολος θα επιτύχει την μεγαλύτερη επιτυχία του πάνω σ' τούτο τον ψεύτικο κόσμο. Και τούτο είναι φανερό, αδερφοί μου, εάν πάσεις στο σπίτι και δώσεις το Ευαγγέλιο στο παιδί σου και του πεις «Διέβασε μου, παιδί μου», θα δείτε ότι δεν θα μπορέσει να διαβάσει ούτε μία γραμμή. Και αν την διαβάσει θα του πεις τι θέλει να πει και δεν θα μπορέσει να σου δώσει το νόημα των λέξεων του Ευαγγελίου. Και τούτο ακριβώς εισήλθε μέσα εις το έθνος μας κατόπιν υποβολής του Αντιχρίστου. Επετέθη ο Αντίχριστος, εισήλθε εις την καρδία ενός τον οποίον γνωρίζετε και δεν θέλω να τον αναφέρω, εξαφάνισε την ελληνική γλώσσα, έδιωξε τους τόνους από πάνω εις τας λέξεις και ενόμισε με το θέμα τούτο ότι θα κέρδιζε ψήφους για να καθίσει εις τον θρόνο να κυβερνήσει τούτο το έθνος. Από εκείνο το ολίσθημα που θεωρείται ο μεγαλύτερος ολετήρας του έθνους, από εκείνο το ολίσθημα έπεσε έπειτα ο πύργος, ο όμορφος, ο οποίος ονομάζεται ελληνική γλώσσα. Κατεδαφίστη πλέον και τώρα είναι ερήπια γάμο και δεν μπορούμε να ανέβρωμε πλέον τα βήματά μας. Αδερφοί μου, αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει το έθνος, αλλά δυστυχώς εκείνο το οποίο διαπιστώνω δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κανέναν δεν ενδιαφέρει. Τι γράφουν τα βιβλία δεν τους νοιάζει. Θα δουν τι γράφουν οι παλιοεφημερίδες, οι οποίες γέμουν από ψέματα και ύβρις και αισχρολογίες και τίποτε άλλο. Μέσα στα 400 ολόκληρα χρόνια που έζησε αυτό το έθνος στη σκλαβιά των Τούρκων, αυτά τα γράμματα διεσώθησαν μόνο από τους μοναχούς, μόνο από τους ασκητάς, οι οποίοι κατέβησαν από τα βουνά και έφτασαν εις τας πόλεις και τα χωριά και μάζευαν τα παιδιά του κόσμου μέσα σε υπόγεια τα οποία ονόμασαν κρυφά σχολιά. Μέσα σε αυτά τα κρυφά σχολεία επέδευσαν αυτό το έθνος και εκράτησαν μέσα από την δοκιμασία 400 ολοκλήρων ετών, εκράτησε τη γλώσσα για να την έχουμε εμείς όταν δημιουργήσαμε το κράτος μας, το έθνος μας, την χώρα μας. Τώρα ποιο κρυφό σχολείο θα έρθει για να κρατήσει πάλι τα γράμματα? Μόνον η Εκκλησία, αδερφοί μου. Αλλά τι διαπιστώνει κανείς? Ότι και η Εκκλησία έχει πάρει το δρόμο της καταστροφής. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις και διαβάζεις από τα κείμενα εκείνων οι οποίοι γράφουν και τουλάχιστον είναι ιερωμένοι, να μην πούμε για τους άλλους, να μην πούμε για τους θεολόγους οι οποίοι πρέπει να κρατήσουν και αυτή τη γλώσσα
να την κρατήσουν εκεί με θυσία τη ζωή των και να μην την αφήσουμε να εξαφανιστεί, διότι τότε θα εξαφανιστεί ολόκληρο το έθνος μας. Τα είχε μάθει από έναν αγιορείτη μοναχών τα γράμματα, τα οποία καλλιέργησε με την μελέτη πολλών βιβλίων θρησκευτικών. Ο ήρωας τώρα του βιβλίου μας, το οποίο αναγνώσκουμε, το οποίο βλέπουμε, εδανίζεται αυτά τα βιβλία από τον εφημέριον του χωριού, ο οποίος ήταν πιστός εις τον Θεό και επαρακαλούσε τον Θεό για εκείνο το χωριό, το οποίο ονομάζεται Κουτσοχώρι. Το Κουτσοχώρι λοιπόν είχε δύο ανθρώπους μέσα. Οι άλλοι, ο εφημέριος ο ένας και ο στρατής ο δεύτερος. Οι άλλοι όλοι τι έκαναν, δεν τους ενδιέφερε τίποτε. Ο εφημέριος του χωριού είχε βιβλιοθήκη. Αυτήν τη βιβλιοθήκη, αδερφοί μου, την έχουμε και εμείς σήμερα στον Άγιο Γεώργιο και την έχουμε και την δανείζουμε σε όποιον θέλει. Ποιος τον ενδιαφέρει να κοιτάξει εκεί εκείνα τα βιβλία και να πει «Δώσε μου ένα βιβλίο να το διαβάσω και να το φέρω». Δεν είναι ανάγκη να πάει να το αγοράσεις. Είναι πανάκριβα τα βιβλία. Πάρε το όμως, δανείσου το, διέβασε το και φέρε το πίσω στη θέση του. Θα ωφεληθείς, αλλά τι λέγει, δεν έχω καιρό. Ο καιρός είναι δια την τηλεόραση. Είναι δια τα περιοδικά τα άσημνα, είναι δια τις εφημερίδες που αργολογούν. Δια το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει κανείς να τον δει, ούτε και για βιβλία τα οποία θα του ομιλήσουν δια την πνευματική του ζωή. Ο ιερεύς, ο οποίος είχε την βιβλιοθήκη εκείνη, την εκκληρονόμησε από έναν δεσπότη, ο οποίος ήταν ο θείος του, και την είχε εκείνη την βιβλιοθήκη και διέβαζε ο ίδιος ο ιερεύς και εδανίζεται και ο στρατής από αυτήν την βιβλιοθήκη. Διαβάζοντας δε τα βιβλία αυτά, απέκτησε πολλές γνώσεις. Προπάντων, γνώσεις οι οποίες αναφέρονται δια την πίστη και τη θρησκεία και την ζωή την ηθική. Είχαν τα βιβλία αυτά θρησκευτικάς, φιλοσοφικάς γνώσεις, τας οποίας απελάμβανε ο στρατής. Όταν έβλεπε εκείνους τους χωριανούς του να μεθύουν ελιπίτο πάρα πολύ και ήθελε να τους απαλλάξει από αυτήν την κακία την οποία ο διάβολος έβαλε μέσα στο χωριό. Και αυτήν τη μέθην την οποία είχαν την έπαιρνα μόνον εις ημέρας αργίας, την Κυριακή ημέρα ή καμίαν μεγάλη εορτή. Τους έβλεπε όλους να είναι μεθυσμένοι μέσα στο χωριό από εκείνο το καπηλείο. Ο στρατής ύψωνε το ανάστημά του, δεν εκρύπτεται όπως κρυβόμεθα εμείς σήμερα, δεν έλεγε δεν με ενδιαφέρει, δεν έλεγε δεν βαριέσαι άστους ό,τι θέλουν ας κάνουν. Τι έλεγε? Βρε παιδιά, δεν κάνετε καλά που πίνετε, βεβηλώνετε την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή ημέρα. Πίνετε και μεθύετε, τους έλεγε, και αυτά τα οποία κάνετε ο Θεός λυπάται. Αμαρτάνετε, χάνετε μέσα σε αυτό το καπηλιό ό,τι κερδίσετε στην εκκλησία. Επήγαιναν στην εκκλησία, έπαιρναν τη χάρη του Θεού και από εκεί αντί να πάνε στο σπίτι τους επήγαιναν και έπιναν και μεθούσαν. «Μη μεθείς και στεΐνω», λέγει ο Θεός, «ή της εστίν ασωτία». Και τονίζει καθαρά ο Θεός, «Μέθηση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι». Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αδερφέ μου, εάν μεθύσεις έστω και μια φορά στη ζωή σου, χάνεις τον παράδεισον. Διότι φόνος και μέθη, εάν τα βάλεις στη ζυγαριά, ζυγίζουν το ίδιο βάρος. Δι' αυτό μην νομίσουμε ότι είναι αστείο τούτο.
Ο Απόστολος Παύλος ετώνησε στον Τιμόθεον, ο οποίος ήταν φιλάσθενος, ετώνησε και του είπε: «Ο λίγων ίνων χρό δια των στόμαχών σου και τα σπυκνά σου ασθενίας». Το λίγο κρασάκι το οποίο θα πεις είναι υγεία, το ένα ποτήρι. Τα δύο είναι ευφημία, τα τρία είναι τρέλα. Γι' αυτό πρόσεξε, αδερφέ μου, μην ανοίγεις εκείνο το κρασί και να το πίνεις και να νομίζεις ότι αυτό σε εφραίνει. Σε εφραίνει ο διάβολος, όχι αυτό. Και εκείνο το κρασί που πίνεις να ξέβρεις ότι είναι το αίμα του Χριστού. Είναι από αυτό που γίνεται το αίμα του Θεού. Και όταν βεβηλώνεις αυτό το κρασί, τότε είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού και δεν κληρονομείς τη βασιλεία του την επουράνει. Βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι στο πέρασμα της ζωής των τους συμβαίνει κάτι και λέγει, ήπια λέγει, να μεθύσω για να λησμονήσω αυτό τον πόνο. Δεν ήπιες για να λησμονήσεις, ήπιες για να γίνεις πιο ένοχος για την κόλαση. Γι' αυτό μην νομίσεις ότι το ποτό και το τσιγάρο είναι εκείνο το οποίο θα σου αναπαύσουν τη συνείδησή σου. Η συνείδησή σου θα θεραπευθεί μόνον δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Μόνον τότε θα θεραπευθείς. Μην νομίσεις ότι αυτά τα υποκατάστατα είναι εκείνα τα οποία θα σου δώσουν ανακούφιση. Μαζί με τους κακούς ανθρώπους και τους αμαρτωλούς θα κρίνει ο Θεός και τους μεθύσους, έλεγε ο στρατής. Αχ, έλεγε, εσείς οι κάπηλοι, να εξεύρατε τι κακόν κάνετε στον κόσμο και στον εαυτό σας όταν μεθάτε τους ανθρώπους και μάλιστα σε Άγιες Μέρες. Αδερφοί μου, εάν κανείς από εμάς εδώ έχει ένα τέτοιο μέρος που συχνάζουν οι άνθρωποι και πίνουν και μεθύουν, να ξέφρετε ότι δεν θα δούμε σωτηρία. Διότι εάν έχεις ένα σπίτι, αδερφέ μου, και το δώσεις και το μεταβάλεις σε πορνείο, μην νομίσεις ότι θα παίρνεις τα ενίκια και εσώθεις. Από εκεί που εδάνησες αυτό το σπίτι για να πηγαίνουν οι ψυχές στην κόλαση, εσύ θα πληρώσεις πρώτος. Και αν αυτή τη στιγμή έχεις το καπηλιό και δίδεις εκεί και κάθονται αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολλά σήμερα, τούτο λέγεται τη σκοτέκ και τούτο γίνεται λέγεται άλλο κέντρο μέθης και διαφθοράς, και τα βλέπουμε πόσοι φόνοι γίνονται μέσα σε αυτά. Διότι εκεί μέσα δεν υπάρχουν άγγελοι. Υπάρχουν όλες οι λεγεώνες της κολάσεως και μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε χείρους, όπως η Κύρκη η οποία μετέβαλε με το μαγικό της ραβδί τους ανθρώπους σε χείρους. Αχ, εσείς, αν μπορούσα να κλείσω, έλεγε ο στρατής, αυτό το καπηλιό. Αδερφοί μου, παύσατε, μη πίνετε. Κλείσατε το καπηλιό με την αποχή σας, τους έλεγε. Άστε τον εκεί να το ανοίγει, μη πηγαίνετε μέσα, θα το κλείσει μόνος του. Πριν σας κλείσει εκείνο, λέγει, στην κόλαση με την ενοχή σας, κλείστε το εκείνο το καπηλιό προτού σας κλείσει αυτό μέσα στην κόλαση. Κλείσετε αυτούς τους δρόμους πριν ο δρόμος αυτός σε οδηγήσει στην κόλαση. Αυτοί που να ακούσουν τον άνθρωπο του Θεού. Απέναντίας τον ηρωνεύοντο και τον απεκάλουν νεροπότην, ξεκουθιασμένον, παπαστρατήν και τα τι αυτά. Μόλις μιλήσεις, αυτά θα σου πουν οι άνθρωποι. Αλλά ότι αδυνατεί να πράξει πολλάκις η ανθρωπίνη επιθυμία, κατορθώνει η θεία πρόνοια εν καιρό ευθέτω. Τον ήξευρεν ο στρατής, τούτο το ήξευρε πάρα πολύ και δι' αυτό δεν απερπίζεται, είχε υπομονή και παρακαλούσε τον Θεό για τους χωριανούς του. Η σύζυγος του στρατή τώρα ήταν εργατική οικοδέσποινα, αλλά ψυχρή προς τα θεία. Εδώ θα δούμε την εικόνα του ανδρογίνου. Πλιστάκης, η σύζυγος είναι ευσεβής και ο σύζυγος είναι αδιάφορος. Άλλες φορές όμως είναι ο σύζυγος ευσεβής και η γυναίκα αδιάφορος.
και βλέπουμε, αδερφοί μου, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανερώσουμε στον κόσμο. Όταν η σύζυγος θέλει να προσευχηθεί, δεν την αφήνει ο σύζυγος. Και όταν η σύζυγος θέλει να ενωθεί με τον Θεό, δεν την αφήνει ο σύζυγος. Και όταν θέλει να διαβάσει και να προσευχηθεί, δεν την αφήνει ο σύζυγος. Και από την άλλη πλευρά, όταν ο σύζυγος θέλει να είναι με τον Θεό, ορμά αυτή επάνω του και γίνεται τρικυμισμένη θάλασσα. Και εφαρμόζεται ο λόγος εκείνος ο οποίος λέγει: «Φοβερά εστίν η θάλασσα εν τρικυμία, φοβεροτέρα δε η γηνή εν εξάψη». Και ορμά επάνω στον άνδρα της και δεν τον αφήνει να προχωρήσει καθόλου. Αδερφοί μου, είναι φοβερά τα πράγματα. Όταν το ανδρόγυνο ο ένας είναι ευσεβής και ο άλλος ασεβής, τότε τα πράγματα προϊονίζουν καταστροφήν και εις τους ιδίους αλλά και στα τέκνα των. Το χείριστον απ' όλα ήταν πολεμία προς αυτά τα οποία πίστευε ο σύζυγός της. Πολεμούσε τα θεία, εν αγνία της βεβαίως, διότι δεν ήξερε τι έκανε. Και τούτο συμβαίνει σε πολλούς αγραμμάτους προπάντων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, ούτε ήκουσαν θείον κήρυγμα. Ο σύζυγός της την παρακαλούσε πολλές φορές να της γεβάσει ένα βίο ενός Αγίου. Αυτή όμως δεν ήθελε ούτε καν να ακούσει ένα τέτοιο πράγμα. Και τα παιδιά της τα εμπόδιζαν από το να ακούσουν αυτά τα αναγνώσματα. «Άφηνε τα παιδιά να παίζουν», του έλεγε, «και μη τα στενοχωρείς με τέτοιες ιστορίες». Είναι τούτον το οποίο ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Όταν θέλει η μητέρα να σηκώσει τα παιδιά της να πάνε στην εκκλησία το πρωί που χτυπά την καμπάνα, πετάγεται αμέσως ο σύζυγος και της λέγει: «Ας τα παιδιά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν». Βέβαια, να ξεκουραστούν. Από πού να ξεκουραστούν? Διότι ήσαν όλο το βράδυ στην τηλεόραση. Πώς θα σηκωθούν το πρωί να πάνε στο Χριστό? Και άλλα πολλά τα οποία συμβαίνουν καθεκά στην ημέρα, αδερφοί μου. Δεν φτάνει που γίνει και σε εσύ υποχοντρικός, του έλεγε, μη θέλει να κάνεις και τα παιδιά σου τα ίδια. Παίξε στα ματάκι μου, του έλεγε, Θανασάκι μου, τριανταφυλίτσα μου, παίξε και μην τον ακούς αυτόν τον πατέρα. Μην ακούτε τον πατέρα σας τι σας λέει. Ξέρετε τι θα πει αυτό, αδερφοί μου? Ξέρεις τι θα πει να χτίζεις και ο άλλος να χαλά? Ξέρεις τι θα πει να οδηγείς το παιδί σου τη μια μέρα στον Χριστό και την άλλη να σου λέγει η μάνα ότι δεν υπάρχει Χριστός? Ξέρεις τι θα πει να οδηγείς το παιδί σου κοντά στο Θεό και να πηγαίνει την άλλη μέρα στο σχολείο και να του λέγει ο δάσκαλος ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο? Ξέρετε τι θα πει αυτό? Καταστροφή ολόκληρος. Δεν πρόκειται ποτέ μια τέτοια κοινωνία να προχωρήσει. Και ο δυστυχής στρατής κατέπινε τας προσβολάς της συζύγου του. Εκείνος δεν έκανε τίποτε παρά να πονεί μέσα του και να προσεύχεται. Τι να κάνει όμως? Δεν ήθελε να επιβάλλει δια της βίας τη θέλησή του, ούτε να κακομεταχειριστεί, διότι ήξερε από τον Απόστολον ότι πρέπει να αγαπά τη γυναίκα του. Ο Χριστός ηγάπησε, λέγει, την Εκκλησία, και εγώ πρέπει να αγαπώ τη γυναίκα μου και να υποφέρω. Αδερφέ μου, αν έχεις τέτοιο ζυγό, κράτησε υπομονή. Αδερφέ μου, εάν έχεις τέτοιο μαρτύριο στη ζωή σου, σήκωσε το, θα σε πληρώσει ο Θεός. Όπως σε πλήρωσε και το στρατή που θα δούμε στο τέλος, τι είχε γίνει. «Θεέ μου», έλεγε, «φώτισε την παγώνα μου, θα χαθεί η δυστυχισμένη και θα καταστρέψει και τα τέκνα μου. Δεν είναι κατά βάθος κακή, Θεέ μου», έλεγε ο στρατής. «Συ την ξέβρεις καλύτερον από εμέ, αλλά της λείπει το φως της θείας θρησκείας, το οποίο έπρεπε να λάβει παιδιώθεν. Αφόσον από τον καιρό που γεννήθηκε οι γονείς της δεν την εδίδαξαν, τι θα διδάξει τώρα στα παιδιά της? Αδερφοί μου, η ζωή μας είναι μια αλυσίδα.
Όταν εγώ ο Πλιστάκης σας λέγω Τετάρτη και Παρασκευή και 15 Αύγουστο και Χριστούγεννα και Πάσχα πρέπει να νηστεύετε όλα στα σημέρας και δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας το λέγω, αυτό σημαίνει διαδοχή. Ό,τι επήρες από τον παππού και τη γιαγιά και τη μητέρα σου πρέπει να το δώσεις στο παιδί σου. Διότι αυτό το παιδί θα έρθει μια στιγμή και θα πει «Η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν με δίδαξαν να νηστεύω. Γιατί να νηστέψω?» Σήμερα τα μαθαίνεις αυτά και δεν μπορεί να σταθείς. Σκέψου για μια στιγμή να μην τα διδαχθείς καθόλου. Δηλαδή να κοπεί ο κρίκος της αλυσίδας. Και τότε τι θα γίνεις? Οι γονείς και οι διδάσκαλοι πρέπει να φροντίζουν πολύ στο θέμα τούτο, αδερφοί μου. Φώτισε την Θεέ μου, φώτισε την και αυτήν και τους συγχωριανούς μου και όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, μας πήρε η ώρα. Δεν ξέρω αν θα αντέξετε ακόμη 2-3 λεπτά. Ήταν Ιούνιος, αδερφοί μου. Ιούνιος. Έτσι γράφει ο βίος του αυτού του ανθρώπου. Το χωράφι του στρατή είναι κατάμεστο από σιτάρι. Εκείνο το λίγο το οποίο έσπηρε. Τα στάχια ήσαν τόσο γεμάτα που έσκυβαν χάμω. Εσχημάτιζαν ελαφρά κύματα από την πνοή του αέρα. Ευχαριστούσαν την όραση του ανθρώπου να τα βλέπει αυτά τα στάχια μέσα σε εκείνο το χωράφι. Το οποίο χωράφι το έβλεπε ο στρατής και δοξολογούσε τον Θεό και έλεγε «Αυτή λέγεται θεία πρόνοια και ευλογία του Θεού εις το πλάσμα του». Παντού εψιθύριζε το όνομα του Θεού και τα έργα της θείας προνοίας. Ο στρατής παρατηρούσε αυτό το φαινόμενο και εδόξαζε από την ψυχή του τον Θεόν και έλεγε «Την Δευτέραν Θεού θέλοντος πρέπει να αρχίσω το θέρος». Αλλά την Κυριακή μετά από τα μεσάνυχτα εγείρεται μια φοβερή θύελλα. Αστραπές, βροντές, ο ουρανός κατάμαυρος, το χαλάζι άρχισε να πέφτει και ο στρατής μέσα στον ύπνο του σηκώθηκε όταν ήκουσε αυτήν την θεομηνία. «Μεγάλο κακό γίνεται», του είπεν η γυναίκα του, «χαλασμός κόσμου». Και ο στρατής τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Σήκω της λέγει, σήκω γρήγορα να προσευχηθούμε. Και αμέσως σηκώθηκε από το κρεβάτι, έβαλε λίγο νερό στα μάτια του και γονάτισε και προσήφθηκε το ενώπιον των Αγίων εικόνων τα οποία είχε στο σπίτι του. Αυτό τον εμιμήθηκε η γυναίκα του και τα παιδιά του. Μετά από λίγο έπαυσε αυτή η τρικυμία και έγινε του μεγάλη γαλήνη. «Μας άκουσε ο Θεός», του λέγει στρατή, «έπαψε το κακό». «Άλλους θα άκουσε ο Θεός», της λέγει, «όχι εμάς, ευλαβέστεροι από εμάς υπάρχουν». Προσέχετε εδώ να δείτε την ζωή αυτού του ανθρώπου. Προσπαθούσε να μην του βάλει ο διάβολος ίχνος υπερηφανίας μέσα του. Όχι να λέμε «μου άκουσε ο Θεός». Μας ακούει ο Θεός, μας ακούει, αλλά υπάρχουν άλλοι πιο ευλαβείς που τους ακούει. Που η ωραίος μας η προσευχή της λέγει, αυτή έπαυσε την τρικυμία. Λες, του λέγει, να προσευχήθηκε. Και θέλει ερώτημα της λέγει, αν προσευχήθηκε ο ιερεύς ο δικός μας που είναι τόσο ευσεβής. Αφού εξημέρωσε ο στρατής, επήγαινε στο χωράφι για να δει τι έγινε και τι βλέπει. Το σιτάρι όλο καταστρεμένο. Δεν έμενε τίποτε από το χαλάζι. Κοιτάζει τη ζημία που έγινε και περίλυπος βυθίζεται μέσα σε θλιβεράς θλίψης. Και αμέσως αισθάνεται μέσα του μια παρηγορία και ελπίδα στη θεία πρόνοια.
μπάνεγοι, προστή η λύπη αυτή. Δεν είμαι χριστιανός. Απ' εδώ δεν είχεν θαυμάσει προ λίγων ημερών την πρόνοια του Θεού. Και τώρα, ενώ προχθές εδόξαζα το Θεό, τώρα να λησμονήσω την αγάπη του Θεού. Είμαι λοιπόν και εγώ από τον αριθμό εκείνων της παραβολής του Κυρίου, οι οποίοι εν καιρό πειρασμού λησμονούν το Λόγο του Θεού και αφίστανται και δεν καρποφορούσιν. Όχι, όχι, είπε, Κύριε, μη γέννητο, το θέλημα σου γεννηθεί το Κύριε, δόξασε ο Θεός, δόξασε. Αυτά είπε και επέστρεψε ευχαριστημένος στο σπίτι του, ενθυμούμενος και εκείνο του Ιακώβου, μακάριος ως υπομένη πειρασμόν. Ύστερα από λίγο ήρθε η παγώνα, η οποία είχε φύγει και εκείνη, για να μάθει τι εγινόταν. Αλλά ήταν γεμάτη οργή και θυμών. Τι έγινε το, τα βλέπεις τώρα, του λέγει. Σήκω να προσευχηθούμε, είπε στη νύχτα, και σηκωθήκαμε με τα παιδιά και κάναμε προσευχή. Και τώρα, πολύ μας άκουσε ο Θεός σου. Έπαψε το κακό, μα αφού είχε χαλάσει πρώτα το χωράφι. Τι κάνεις τώρα με την ευλαβιά σου? Πού είναι τα καλά που λες πως δίδει ο Θεός σε εκείνους τους ανθρώπους που τον αγαπούν? Προσέξτε, αδερφοί μου, των πειρασμών τον οποίο βάζει τώρα η γυναίκα στον άντρα. Μα θα μου πεις, γιατί οι άλλοι είναι κακοί κοντά σε εκείνους που πεθαίνουν, που παθαίνουν τα κακά? Όπως λέγει η παροιμία, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Μα έλα που τώρα γίνει και το εναντίον του, λέγει. Το χλωρό κάηκε και το ξηρό απέμεινε. Έμαθα από τις γειτόνισσες πως μόνο το δικό μας το χωράφι και του παπά χάλεσε το χαλάζι, και τον άλλο δεν έπαθε τίποτε. Ως φαίνεται, η προσευχή και τον δυο σας έφερε την οργή του Θεού. Ως εδώ θα σταματήσουμε, αδερφοί μου. Τελείωσε, για να δούμε τα γενόμενα μετά. Τι απέγινε? Ναι, αδερφοί μου, ως εδώ και τα συνθήματα τα οποία θα πάρουμε. Τι είναι? Δόξασαι ο Θεός, ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, το καλό και η δοκιμασία, όλα τα επιτρέπει ο Θεός. Δόξασαι ο Θεός. Thank you.
Αλληλούια.